Τώρα αυτά, κύριε Βαρουφάκη, θα σου πω, εντάξει, μπορεί να τα διδάσκετε στο Πανεπιστήμιο, αλλά κάτι έχουμε διαβάσει κι εμείς, ως κόμμα εννοώ συνολικά, για όλα αυτά και κάτι ψάχνουμε και πίσω του τι γίνεται. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε πολύ καλά. Εμείς μιλάμε για άλλη κοινωνία. Δεν μιλάμε για καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής, ούτε για την αυταπάτη και το μύθο για σοσιαλιστικές κοινότητες μέσα στον καπιταλισμό. Δεν υπάρχει πουθενά τίποτα. Και αν είναι και κανένας δήμος που είναι προχωρημένος, αυτή είναι η εξαίρεση. Αν δεν ανατραπούν συνολικά αυτές οι σχέσεις που υπάρχουν σήμερα οι παραγωγικές, δεν πρόκειται. Θα είναι στα χέρια κάθε φορά αυτούς που έχουν την εξουσία. Αυτών που έχουν την εξουσία, δηλαδή η αστική τάξη και οι πολυεθνικές. Μην κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε. Εμείς λοιπόν ούτε είμαστε αντίθετοι στις ΑΠΕΜΙΣ. Όμως έβαλα μερικές διαστάσεις. Γιατί δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Γιατί οι συνέπειες μερικών πραγμάτων, όταν δεν έχουν μελετηθεί καλά, φαίνονται μετά από πολλά χρόνια. Ούτε μπορεί στην Κοπαίδα, που είναι μια παραγωγική, να κάνει επένδυση με φωτοβολταϊκά και να εχμαλωτίζει γη, γιατί βγάζει περισσότερο κέρδος από τα κρεμμύδια και κάτι άλλο. Άσχετα με το τι γίνεται συνολικά με την αγροτική παραγωγή. Μην κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε. Εμείς λέμε λοιπόν ότι, και ούτε λέμε για κρατικές εταιρείες, γιατί κρατικές είναι και στον καπιταλισμό. Τα είπα αυτά, αν με ακούσατε. Εμείς λέμε για το σοσιαλισμό, για άλλη μορφή οργάνωσης της κοινωνίας, όπου θα κυριαρχεί το ανθρώπινο. Πρώτα ο άνθρωπος, έγινε κατανοητό, και το περιβάλλον. Αυτά μέχρι τότε θα παλέψουμε γρήγορα, όχι να υπηρετήσουμε. Κύριε Πολύ, Παύλο, κοίτα, όταν παλεύεις να βελτιώσεις τον καπιταλισμό... Παρακαλώ, μην κάνετε διάλογο για να τελειώνουμε. Όταν παλεύεις να βελτιώσεις τον καπιταλισμό και τελειώνω, γίνεσαι ο καλύτερος υπηρέτης του. Αν δεν παλεύεις να τον ανατρέψεις.